Κονσέρτο διοργάνωσε χθες βράδυ η Leslie Lioness Λευκοσίας και Ρήνιας. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Προεδρικό με στόχο να βοηθήσει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αγκαλιά Ελπίδας στην ανάπλαση πάρκου στο Στρόβολο για παιδιά με αναπηρίες. Το πάρκο θα φέρει το όνομα του Τάσου Μητσόπουλου. Για το να είναι στο πολιτικό μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τον πολιτικό του μέτρου και της αλήθειας. Με την απώλεια του Τάσου Μητσόπουλου, η Κύπρος έχασε έναν άνθρωπο που ζούσε και πολιτευόταν με τους δικούς του κανόνες. Τους κανόνες της πολιτικής ηθικής, της ακεραιότητας, της εντιμότητας, της συνεννόησης και των χαμηλών τόνων. Δήλωσε χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε εκδήλωση στο Προεδρικό εις μνήμη του Τάσου Μητσόπουλου. Ελάχιστοι άνθρωποι πρικίζονται με το προνόμιο του Τάσου. Ένα προνόμιο που τον έφερνε να έχει άμεση εμπλοκή με την πολιτική και όμως να απολαμβάνει ταυτόχρονα της εκτίμησης και του σεβασμού όλων των πολιτικών των αντιπάλων, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Leslie Lioness Λευκοσίας και Ρήνιας με στόχο να βοηθήσει το Παγκύπριο Σύνδεσμο Αγκαλιά Ελπίδας για παιδιά με κεφαλικές παραλύσεις στην ανάπλαση πάρκου στο Στρόβολο για παιδιά με αναπηρίες. Το πάρκο θα φέρει το όνομα του Τάσου Μητσόπουλου. Ότι η σημερινή εκδήλωση κατά κάποιον τρόπο αποτελεί συνέχεια του έργου του Τάσου Μητσόπουλου, καθώς οι στόχοι της Λέσχης σας συνάδουν πλήρως με τις ευαισθησίες και τα οράματα του αγαπημένου μας Τάσου. Η Leslie Lioness Λευκοσίας και Ρήνιας ενώνει απόψε τα χέρια με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αγκαλιά Ελπίδας, ενισχύοντας την εκστρατεία με το σύνθημα «Δικαίωμα στο παιχνίδι». 2.000 περίπου άτομα στην Κύπρο ζουν με εγκεφαλική παράλυση ανάμεσά μας. Ένας αριθμός που συνεχώς αυξάνεται. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοίνωσε προσωπική εισφορά 1.000 ευρώ για τους στόχους που υπηρετεί η Leslie Lioness Λευκοσίας και Ρήνιας. Ο διεθνούς φήμης βιολινίστας Wolfgang Sender μαζί με επίλεκτα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου χάρισαν στον κόσμο το γνωστό κονσέρτο για βιολί του Μέντελσον με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό και χαρισματικό άνθρωπο και πώς κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Σε μια λυπή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Προεδρικό, η Leslie Lioness Λευκοσίας και Ρήνιας στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τίμησε τον αδικοχαμένο Υπουργό Τάσο Μητσόπουλο. 6 μήνες μετά το θάνατό του και όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έφυγε τόσο άδικα. Η ακουσία του Τάσου μου είναι έντονα αισθητή, αλλά και ιδιαίτερα επώδυνη. Μια ακουσία εξίσου επώδυνη για τους δικούς του, τους φίλους, για τους συνεργάτες του και όχι μόνο για αυτούς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παραχωρήθηκε δωρεάν εξοπλισμός δημοσίου χώρου παιχνιδιών με παιχνίδια για παιδιά με αναπηρίες. Μια ενέργεια, όπως είπε ο Πρόεδρος, η οποία αποτελεί συνέχεια του έργου του Τάσου Μητσόπουλου, θυμίζοντας σε όλους ότι ο Τιμηθής ήταν ένας πολιτικός που ξεχώριζε για το ήθος του, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Ήταν ο πολιτικός του μέτρου και της αλήθειας. Ποτέ δεν επεζήτησε την αντιπαράθεση και τον οξύ πολιτικό λόγο για να αποκτήσει λαϊκό αίρισμα. Ήταν αυτό που με λιγότερα λόγια έλειπε από την πολιτική ζωή του τόπου και αυτό δικαιολογεί και την καθολική θλίψη για το χρόνο του.